Κύριε Ζαβιανόπουλε, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τα έχει πει και τα έχει ξαναπεί η Λαϊκή Συσπήρωση. Και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για αυτά τα περιβόητα λεωφορεία που θα παίρναμε. Και πήραμε και πληρώσαμε, γιατί αυτά από την τσέπη μας βγήκανε. Καταρχήν, ένα μικρό σχόλιο για την ανακοίνωση που έβγαλε από προχθές η Λαϊκή Συσπήρωση για το θέμα το συγκεκριμένο που συζητάμε. Για να σας ενημερώσω ότι μέχρι στιγμής, εδώ και δύο μέρες, μόνο ο δικός σας σταθμός ενδιαφέρθηκε και δημοσίευσε αυτή την ανακοίνωση. Όλος ο υπόλοιπος τοπικός τύπος, συντεταγμένα, προφανέστατα καθοδήγηση της κυβέρνησης, του Δήμου κτλ., αποκρύπτει αυτή την ανακοίνωση. Νομίζω ότι σε πολύ λίγα μέσα ενημέρωσης, κύριε Ζαριανόπουλε, και διαδικτυακά της Θεσσαλονίκης, πέρασε και σαν είδηση του γεγονός. Και αυτό. Αυτό το λέω γιατί όχι μονάχα για τις ευθύνες, όχι βεβαίως των δημοσιογράφων σε καμία περίπτωση, αλλά των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης που συντάσσονται με αυτή την πολιτική, αποκρίνουν τι ακριβώς γίνεται, ακόμη και όταν οι καταστάσεις, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, γίνονται απολύτως επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και την ίδια τη ζωή των επιβατών, των συνδημοτών μας. Τώρα, για το ζήτημα το συγκεκριμένο που συζητάμε. Νομίζω ότι τα είπατε και για την φωτιά σε ένα από αυτά τα 50 λεωφορεία κτλ. Ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε σχεδόν από την αρχή της θητείας αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβούλου Θεσσαλονίκης. Η Λαϊκή Συσπήρωση επανειλημμένα και στην ουσιαστική βάση, όχι στη βάση μιας σκανδαλοθυρίας, έθεσε με αρνητικό τρόπο βέβαια το ζήτημα. Θυμίζω ότι προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι η δημοτική πλειοψηφία με συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαπεριφοράς, ούτε καν τηλεδιάσκεψη, να περάσει την απόφαση για την παράδοση αυτών την αγορά από πλευράς του Δήμου αυτών των 50 λεωφορείων από το Δήμο της Λειψίας και την παράδοσή τους με χρυσιδάνιο στον ΟΑΣΦΑ. Δεν τα κατάφερε, τελικά έγινε με τηλεδιάσκεψη, βέβαια η δημοτική πλειοψηφία το ψήφισε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα ψέματα, έτσι μονάχα μπορούν να χαρακτηριστούν, τα οποία λέει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ότι δήθεν ήταν μια αναγκαστική και επίγουσα απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης να αγοράσει αυτά τα λεωφορεία, επειδή υπήρχε η κρίση του κορονοϊού και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ελαφρυθεί η κακή έτσι κι αλλιώς συγκοινωνία, πολύ κακή συγκοινωνία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Ζαριανόπουλε, νομίζω ότι πολύ πιο πριν συζητούσατε για αυτά τα λεωφορεία, νομίζω από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με δημόσια δήλωσή του μέσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε ότι η συμφωνία αυτή ουσιαστικά έχει κλείσει με τον Δήμο της Λειψίας από το Σεπτέμβριο του 2019, όταν δεν είχε εμφανιστεί ούτε καν το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Κίνα από όπου ξεκίνησε. Το ψέμα ήρθε και το ενίσχυσε η κυβερνητική απόφαση με τη γνωστή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που κατεξαίρεσαν επιτρέπει στο Δήμο Θεσσαλονίκης να πάρει κονδύλια από τα ανταποδοτικά τέλη που είναι για την καθαριότητα και τον εκτροφωτισμό, γιατί δεν επιτρέπεται κανονικά, και να τα διαθέσει για την αγορά αυτών των αυτοκινήτων με την δικαιολογία ότι γίνεται λόγω των έπειτων καταστάσεων του κορονοϊού. Δεύτερο ψέμα και από την κυβέρνηση. Το χειρότερο είναι ότι, όπως δήλωσε επανειλημμένο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στον τύπο, συνεχίζει αυτή τη συνεργασία με τον Δήμο Λειψίας, όχι μονάχα για τα λεωφορεία, αλλά στην ατζέντα των θεμάτων είναι η παράδοση της ανακύκλωσης των σκουπιδιών της πόλης, προφανέστατα σε γερμανικές επιχειρήσεις, η παράδοση του συστήματος, απαράδεκτου βεβαίως συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, που από την εταιρεία Κόκαλη μπορεί να μεταφερθεί σε γερμανική εταιρεία, η οποία να τσακίζει με το κόστος που πληρώνουν για τη στάθμευση Θεσσαλονικής, για την παραγωγή ενέργειας κτλ. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μας, ακόμη και πρόσφατα προς τον Δήμαρχο, τι ακριβώς συζητάει και τι συμφωνεί με τον Δήμο της Λειψίας, υπό την ομπρέλα της γνωστής Ελληνογερμανικής Ένωσης Δήμων Γερμανίας και Ελλάδας, ουσιαστικά ο Δήμαρχος δεν απαντάει απολύτως τίποτα. Τώρα, φαίνεται ότι όσες κυβερνήσεις και να αλλάξουν εδώ και δεκαετίες, η υπόθεση της συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά στη Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιαίτερη έκφραση και ένταση, ουσιαστικά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένας να μιλήσει για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στον ΟΑΣΟ. Όσον αφορά ακόμη και τα λιγοστά λεωφορεία που κυκλοφορούν, που ουσιαστικά σαρδελοποιούν τον εργατό κόσμο που μεταφέρεται στις δουλειές του και από τις δουλειές του με αυτά τα απαράδεκτα λεωφορεία, αλλά και για τις συνθήκες ασφάλειας. Δεν είναι η προχθεσινή φωτιά στο συγκεκριμένο λεωφορείο το μοναδικό φαινόμενο. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία που ακόμα και με επιβάτες μέσα πήραν φωτιά, πολύ περισσότερο δηλαδή αυτά που χαλάσαν και σταματήσαν στη μέση. Εδώ το ζήτημα δεν είναι να ανεβεί μονάχα, γιατί υπάρχει και ένας αντίλογος από την πλευρά της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάσταση του ΟΑΣΟ, αν ήταν καλύτερα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή καλύτερα επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν τραγικές οι καταστάσεις. Καμία κυβέρνηση δεν προώθησε τον δημόσιο φορέα μεταφορών, το δημόσιο αγαθό της μεταφοράς, που σημειωτέων και με το κόστος το οποίο έχει καθημερινά για τον εργαζόμενο, για τον φοιτητή, για τον μαθητή, για την οικοκυρά. Ουσιαστικά έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του έτσι κι αλλιώς μικρού, όλο και φτωχότερου οικογενειακού προϋπολογισμού. Που θα πρέπει βεβαίως να σημειώσουμε ότι αυτός στην πραγματικότητα είναι και εργάσιμος χρόνος. Είναι ο χρόνος για να πας και να γυρίσεις από τη δουλειά σου. Ένας χρόνος που όχι απλώς δεν τον πληρώνεις, αλλά τον πληρώνεις κιόλας πανάκριβα. Με το εισιτήριο το οποίο βεβαίως είναι πανάκριβο. Στην πραγματικότητα τι κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι δήμαρχοι μέχρι στιγμής. Ουσιαστικά υλοποιούν την ευρυνοσιακή οδηγία για την εμπλοκή των ιδιωτικών εταιριών μέσα στις αστικές συγκοινωνίες, στην πραγματικότητα για την ιδιωτικοποίηση. Βεβαίως εδώ και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης αλλά και η Δημοτική Παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος είναι ο καλύτερος για να κάνει αυτή τη δημοτικοποίηση, να την προχωρήσει. Βέβαια, δημοτικοποίηση όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει. Σημαίνει στην πραγματικότητα ιδιωτικοποίηση. Δεν υπάρχει ούτε ένας Δήμος στην Ελλάδα, ακόμη και ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος, ο οποίος να έχει τα οικονομικά δεδομένα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τις πραγματικά ακριβές αστικές συγκοινωνίες. Να αγοράσει λεωφορεία, να συντηρήσει λεωφορεία, να συντηρήσει υποδομές, να έχει το κατάλληλο προσωπικό κτλ. Έτσι λοιπόν, με τον Φερετζή, αν το θέλει, δημοτικοποίηση, στην πραγματικότητα οδηγούμαστε στον τεμαχισμό των αστικών συγκοινωνιών, στην ανάληψη τυπικά της ευθύνης από διάφορους Δήμους, οι οποίοι θα οδηγηθούν, επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, στη συνεργασία με ΣΔΙΤ, με τους ιδιώτες, ώστε να μπουν οι ιδιώτες μέσα στις αστικές συγκοινωνίες και να αποκτήσουμε και πανάκριβες και, λιγότερες συγκοινωνίες σε σχέση με τις ανάγκες. Μέσα σε όλον αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος ξεκινάει από ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία υιοθετείται, νομοθετείται αν το θέλετε, γίνεται νόμος του κράτους από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και συνεχίζεται και υλοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και η δίθεν κρατικοποίηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα βήμα, ένα στάδιο για την εκαθάριση της παλιάς αμαρτωλής κατάστασης του ΟΑΣΟ, ώστε να εκαθαρίσει και να δοθεί καθαρός πλέον στα ιδιωτικά συμφέροντα. Mm-hmm. Την ίδια πολιτική εξέφραζαν και εξυπηρετούσαν και οι δύο κυβερνήσεις. Ένα λοιπόν κομμάτι αυτής της κατάστασης είναι και η περίφημη αγορά των 50 παλαιωμένων λεωφορείων από την πόλη της Λειψίας. Λεωφορεία τα οποία αποσύρθηκαν λόγω παλαιότητας από τη Λειψία, το τονίζουμε αυτό. Λεωφορεία που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες ανάγκες της Θεσσαλονίκης, δεν έχουν κλιματισμό, δεν ανοίγουν τα παράθυρα, έχουν όπως είπατε πολύ μικρή υποδύναμη και όταν ανεβαίνουν όπως λένε οι οδηγοί ανηφόρες υπερθερμαίνονται και παίρνουν φωτιά και η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια επίπεδη πόλη, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι. Ωστόσο το κονδύλι ήδη έχει βαρύνει το δημοτικό προϋπολογισμό, ήδη βαρύνει τους δημότες για λεωφορεία όχι απλώς άχρηστα αλλά και επικίνδυνα. Και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν και την προϋπόθεση ώστε έργο το οποίο μπορεί σήμερα να παραχθεί από τον ΟΑΣ, από τα σημερινά λεωφορεία του ΟΑΣ, συνειδητά, μεθοδευμένα, να μην παράγεται από τον ΟΑΣ, αλλά να παραδίδεται στα ιδιωτικά κτέλ. Πολιτική που την ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδονται 6 αστικές γραμμές συγκοινωνιών στα κτέλ και συνεχίζει με αρκετά περισσότερες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ενώ αυτή τη στιγμή, όπως οι ίδιοι εργαζόμενοι λένε, με κάθε ευθύνη που τους διακρίνει,
ότι ενώ κυκλοφορούν μόνο 200 λεωφορεία σήμερα του ΟΑΣ στη Θεσσαλονίκη, που καλύπτουν ελάχιστο των ανάγκων, καθόλου μάλλον δεν τις καλύπτουν, και παράγουν αυτές τις γνωστές τραγικές εικόνες, θα μπορούσαν αύριο με μικρές επισκευές, με πολύ μικρό κόστος, να βγουν αύριο κιόλας πάνω από 100-150, κάποιοι μιλάνε και για 200 λεωφορεία, να διπλασιαστεί δηλαδή ο στόλος στους δρόμους της πόλης, με πολύ μικρό κόστος και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πράγμα το οποίο μεθοδευμένα από όλες τις κυβερνήσεις δεν γίνεται. Ούτως ώστε να αφαιρεθούν αυτές οι δυνατότητες από τον ΑΣ, να δημιουργηθεί η αγανάκτηση στον κόσμο και να πιστεί ότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας είναι η λύση για την λύση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης. Αυτή κάπως είναι η κατάσταση, αλλά καταλαβαίνετε ότι όχι μονάχα γενικά σε όλη την περίοδο που περνάμε, αλλά ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού, αυτό πια μεταφράζεται σε έναν τρομερό κίνδυνο για την υγεία. Και δεν το λέμε εμείς, η λαϊκή συσπήρωση μονάχα. Η ίδια η κυβέρνηση, οι ίδιοι οι επιστήμονες, οι δημοξιολόγοι κτλ. Μιλάνε ότι οι αστικές συγκοινωνίες είναι πραγματικά ένα σημείο συνωστισμού, μια βόμβα υπερμετάδοσης του ιού. Mm-hmm. Μάλιστα από τους πιο σημαντικούς. No. Γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα της επίταξης, το οποίο μετεπιτάσσεως, αν το θέλετε, θέτουμε σαν πρόταση και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής αποδεικτό, θα το επαναλάβουμε βεβαίως αυτές τις μέρες, το ζήτημα της επίταξης των ιδιωτικών λεωφορείων, των ΚΤΕΛ, των τουριστικών λεωφορείων που σήμερα κάθονται. Και επίταξη σημαίνει χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση, διότι όπως μας λέει η κυβέρνηση βρισκόμαστε σε πόλεμο και πόλεμος σε οικονομικό επίπεδο σημαίνει επίταξη υποδομών. Το ίδιο το αστικό σύνταγμα το περιγράφει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το άμεσο ζήτημα λοιπόν είναι να επιταχθούν ιδιωτικά λεωφορεία ώστε να χαλαρώσει αυτή η κατάσταση. Να διορθωθούν τα σημερινά λεωφορεία που μπορούν σύντομα και με μικρό κόσμο να διορθωθούν και να βγουν στη συγκοινωνία. Να μπει ένας προγραμματισμός αγοράς καινούριων λεωφορείων, κόβοντας από άλλες δαπάνες του κράτους υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν για την αγορά καινούριων λεωφορείων και βεβαίως σε καμία περίπτωση να μην έχουμε αύξηση του εισιτηρίου. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ σημαντικά και ουσιαστικά αυτά που πρέπει να γίνουν άμεσα και μπορούν να γίνουν, αυτό που είπατε κι εσείς, άμεσα από την Βεβαίως μπορούν να γίνουν. Προφανώς δεν μιλάμε για μέτρα που θα λυθούν στο σοσιαλισμό ή στον παράδεισο. Mm-hmm. Μιλάμε για άμεσα μέτρα που όχι μόνο αγενειακά είναι απολύτως βιώσιμα, είναι πρακτικά δυνατόν να γίνουν σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Ζαριανόπουλε, να μείνουμε σε αυτά και βεβαίως να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα 49 λεωφορεία, έτσι. Που βρίσκονται στην κυκλοφορία. Ζητάμε να ελεγχθούν και αυτά τα οποία δεν μπορούν και είναι επικίνδυνα να επιστρέψουν στην Ληψία με επιστροφή βεβαίως του τιμήματος. Και όλο το πακέτο της χρηματοδότησης να το αναλάβει το κράτος και όχι βεβαίως ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι συνδημότες μας. Mm-hmm. Κύριε Ζαριανόπουλε, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και πάλι. Γεια σας.